Ένα θέμα εκτός ημερησίας, ο κύριος Μινέτος. Πάμε, κύριε Μινέτο, το κατεπήγον και το θέμα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης με βάση ένα περιστατικό που συνέβη πριν από λίγες μέρες σε αυτό εδώ το χώρο που είμαστε, στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου. Τα ονόματα των πρωταγωνιστών, εντός εισαγωγικών πρωταγωνιστών του περιστατικού, δεν θα τα πω, αλλά είναι στη διάθεσή σας. Το γεγονός που συνέβη ήταν το εξής. Ήταν πραγματικά μια καλή ταινία που πεζόταν στο θέατρο. Φέρνει καλές ταινίες, ας πούμε, η ΚΕΔΙΚΕ. Και ήρθε ένας κύριος, ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, ένας νέος, και προσπάθησε να μπει να δει την ταινία, δείχνοντας την κάρτα του. Ο υπάλληλος βέβαια του επέτρεψε να μπει και άρχισε ένας διάλογος εκεί και τα λοιπά με τους παραβρισκομένους και τα λοιπά. Δεν είχε λεφτά το συγκεκριμένο άτομο και τελικά μπήκε διότι του πληρώσανε το εισιτήριο άγνωστοι σε αυτόν άνθρωποι που περίμεναν και αυτοί να αγοράσουν ένα εισιτήριο. Το θέμα για το κατεπήγον, κύριε Μινέτο, το θέμα. Το θέμα είναι το εξής. Πιστεύω ότι τέτοια γεγονότα δεν πρέπει να συμβαίνουν. Δηλαδή πρέπει ο Δήμος μας, εμείς, γιατί εμείς είμαστε ο Δήμος, να έχει μια πολιτική για τα αμαία. Όλοι μας και αυτοί τραβάνε τον ανήφορό τους. Δεν είναι πάρα πολλές οι ευκαιρίες που έχουμε να ξεφύγουμε, να διασκεδάσουμε κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει είτε να διαθέσουμε στους συλλόγους που υπάρχουν στο νησί των Αμαία για τις πραγματικά πολύ καλές παραστάσεις που φέρνει και δικαί ταινία, είτε ταινίες είναι αυτές, είτε οι καλοκαιρινές παραστάσεις στον χώρο του Ξενία. Να διαθέσουμε κάποια εισιτήρια, να καλύψουμε τις ανάγκες, εγώ λέω, των Αμαία. Ας αφήσουμε άλλες κοινωνικές ομάδες να αποκτήσουμε μια τέτοια πολιτική, η οποία εγώ δεν νομίζω ότι θα κοστίσει στο Δήμο πάνω από 1.000 ή 2.000 ευρώ το χρόνο. Και θα είναι μια διέξοδο και θα το λύσουμε το ζήτημα. Το βάζεις ως πρόταση το κάνεις τώρα. Το βάζω ως ζήτημα να το κουβεντιάσουμε, εάν θέλετε ή δεν θέλετε να το κάνουμε αυτό. Εγώ δηλαδή νιώθω άσχημα, θα μπορούσα να είμαι, ας πούμε, εγώ σε κάποιο πόστο και να έχω την ευθύνη της διοίκησης. Και ως δημοτικός σύμβουλος ή και στο πόστο να ήμουν, θα ένιωθα άσχημα και θα προσπαθούσα να δώσω μια λύση. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να τα προβλέπουμε όλα. Έγινε. Άρα, συνοψίζεις το θέμα και μου λες ότι πρέπει να διαθέτει ο Δήμος κάποια χρήματα. Να μην ξαναγίνει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να. Δεν θα ξαναγίνει αυτό, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει με διαφανή τρόπο. Να σου απαντήσει ο κύριος Κωνσταντάκης λίγο. Υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι κτλ. Να τους προσεγγίσουμε να έχουν μια πολιτική. Να σου απαντήσει ο κύριος Κωνσταντάκης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΚΕ, να τελειώνει το θέμα. Ναι. Ωραία. Χωρίς να το συζητάμε πιο πολύ το θέμα, Διονύση μου. Να σπίρε, παιδιά, να ενημερώσει λίγο. Λέω, χωρίς να το συζητάμε πιο πολύ το θέμα, επόμενη φορά όλοι όσοι αμαία έχουν κάρτα και την επιδεικνύουν θα μπαίνουν όλοι δωρεάν. Με το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλάβουμε. Λοιπόν, όσοι έχουν κάρτα αμαία. Δεν το βάλα στη ψηφοφορία.